Αδελφοί, διέκρινα από τον ομιλητή, τον κοινωνικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δένδια, για μια αμηχανία κατά την τοποθέτησή του. Ανέβηκε στο βήμα για να μας πει ότι θα υπερψηφίσει τελικά την πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Παπαντονίου, αλλά το 1/3 της ομιλίας του το έφαγε για να μας εξηγεί ότι είναι πρόχειρα γραμμένη αυτή η πρόταση, καθότι μάλιστα δεν είχε γίνει και ορθογραφικός έλεγχος, είχε περάσει από τον διορθωτή, τον αυτόματο υπολογιστή, και εκεί που έπρεπε να γράφει φρεγάτες έγραφε φράγματα. Και το άλλο 1/3 της ομιλίας του, για να συγκρίνει την υπόθεση Παπαντονίου με τα εκατομμύρια των μιζών για τα εξοπλιστικά προγράμματα, με μία μήνυση που έκαναν βουλευτές Νέας Δημοκρατίας προς τον κύριο Πολάκη και τους υπαλλήλους του Υπουργείου Υγείας, με αφορμή το γεγονός ότι, λέει, δεν του είχα δώσει εγώ την αρμοδιότητα να εποπτεύει την μοριοδότηση στο Κελτνό. Συγκρίνετε εσείς αν έχει κανένα νόημα και κρίνετε εσείς αν έχει νόημα. Βεβαίως, αλίμονο, αλίμονο. Μπορεί κανείς να βάλει στην ίδια ζυγαριά τις μίζες των δισεκατομμυρίων στα εξοπλιστικά προγράμματα, τη μίζα και τη ρεμούλα στο Κελφνό, με αυτούς που προσπαθούν να βγάλουν στο φως όλα όσα εσείς διαπράξατε όλα αυτά τα χρόνια? Αλίμονο. 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 Κύριε Τζαβάρα, σας παρακαλώ. Πήρατε το λόγο προηγούμενα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, διότι πραγματικά. Πραγματικά δεν ήθελα να ξεκινήσω έτσι. Αλλά οι τοποθετήσεις που κάνατε μας βοηθάνε. Είναι αυτό που λένε στο ποδόσφαιρο, πάρε βάλε. Πάρε πάσα, βάλε γκολ. Οι τοποθετήσεις που κάνατε από εδώ, από αυτό το έδρανο, είναι ενδεικτικές και της αμηχανίας σας, αλλά και της μεγάλης βιασύνης που έχετε τώρα τελευταία. Γι' αυτό ζητάτε και διαρκώς εκλογές, για κανένα λόγο. Μην τυχόν και μια σειρά από υποθέσεις που για χρόνια απασχολούν τον ελληνικό λαό πάρουν μια σειρά να μπαίνουν στο φως. Θα μου πείτε, θα μπουν στο φως, αλλά υπάρχει το ζήτημα της παραγραφής. Θα τοποθετηθώ λοιπόν και γι' αυτό αναλυτικά. Κυρίες και συνάδελφοι, η συζήτηση που διεξάγεται σήμερα αφορά τον κύριο Παπαντονίου, πρώην Υπουργό Άμυνας των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, και προκλήθηκε ύστερα από αίτημα των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, δηλαδή των βουλευτών της πλειοψηφίας, και αφορά και είχε ως αφετηρία 6 ποινικές δικογραφίες που διαβιβάστηκαν πρόσφατα στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος, στα τέλη του προηγούμενου έτους. Στις δικογραφίες αυτές περιγράφεται με κάθε λεπτομέρεια η τεράστια ζημία που υπέστη το ελληνικό δημόσιο από μια σειρά συμβάσεων για εξοπλιστικά προγράμματα. Συμβάσεων οι οποίες φέρουν την υπογραφή του εν λόγω πρώην Υπουργού. Και επειδή αυτή η συζήτηση, εξ όσων γνωρίζω, όπως όλες άλλωστε, μεταδίδεται ζωντανά από το κανάλι της Βουλής, και επειδή οι πολίτες που μας παρακολουθούν τότε την ώρα βιώνουν εδώ και 7 χρόνια μια σκληρή δημοσιονομική πραγματικότητα, σκοπεύω να μιλήσω με λόγια απλά και καθαρά. Θέλω λοιπόν να κάνω 3 παρατηρήσεις. Παρατήρηση πρώτη. Μιλάμε για πράξεις ή παραλήψεις που συνέβησαν το 2003. Πόσο έχουμε σήμερα? 2017. Έχουν περάσει δηλαδή 14 ολόκληρα χρόνια και μόλις σήμερα καλείται η Βουλή να συγκροτήσει προανακριτική επιτροπή, και μάλιστα όλες οι πτέρυγες της Βουλής λένε ότι θα την υπερψηφίσουν. Με τι άραγε σχετίζεται αυτή η αδιανόητη καθυστέρηση, αφού όλοι συνεννούν ότι πρέπει να γίνει προανακριτική? Και μάλιστα, όταν μιλάμε για υποθέσεις που ζημίωσαν το δημόσιο με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, σχετίζεται με την απροθυμία της Βουλής να διερευνήσει ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων σε τέτοιου είδους υποθέσεις? Σχετίζεται μήπως με πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη?
που τόσα χρόνια δεν επρόκοψαν να φέρουν τη δικογραφία αυτή στη Βουλή. Σχετίζεται μήπως με κάποιο είδους συνωμοσία σιωπής, ομερτά όπως λένε στη γλώσσα της μαφίας. Ο κόσμος που μας ακούει περιμένει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μια καθαρή απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Και ξέρετε, δεν την περιμένει αυτή την απάντηση από τους βουλευτές των κομμάτων που υπέβαλαν την πρόταση, που υπέβαλαν το αίτημα για σύσταση προαγκριτικής, από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτητών Ελλήνων. Οι πολίτες ξέρουν πολύ καλά ότι αν δεν υπήρχε πολιτική αλλαγή το Γενάρη του 2015, η συζήτηση αυτή εδώ στη Βουλή, η προανακριτική για τα εξοπλιστικά της περίοδου που ήταν υπουργός ο κ. Παπαντονίου, δεν θα γινόταν ποτέ. Αν περιμένει μια καθαρή απάντηση ο ελληνικός λαός, την περιμένει από τα κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο και που είχαν την ευθύνη. Την περιμένει από την Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Τα κόμματα που οδήγησαν εν τέλει τη χώρα στη χρεοκοπία και σήμερα ζητάνε και τα ρέστα. Μόνο που αυτή την απάντηση ο ελληνικός λαός, αν την περιμένει, από ό,τι φαίνεται, ματέως θα την περιμένει, δεν πρόκειται να τη λάβει ποτέ. Γιατί ακόμη και στη σημερινή συζήτηση και παρά το γεγονός ότι από ό,τι φαίνεται ξαναγκάστηκαν τα δύο αυτά κόμματα να τοποθετηθούν θετικά στο αίτημα για την διενέργεια προανακριτικής, αφού πρωτίστως άλλα κόμματα είχαν επίσης προλάβει να ταχθούν θετικά και φοβήθηκαν την απομόνωση, ακόμα και σήμερα, ενώ έχουν πει ότι θα υπερψηφίσουν, οι αρχηγοί τους επέλεξαν να φυγομαχήσουν, να απουσιάζουν από τη συνεδρίαση. Κυρία Γεννηματά, μάλιστα, πληροφορήθηκα πριν από 10 μέρες περίπου από τον πρόεδρο της Βουλής ότι ζήτησε να αναβληθεί η συνεδρία στην προηγούμενη εβδομάδα, προκειμένου να είναι παρούσα. Παρόλα αυτά επέλεξε να απουσιάζει. Φρόντισε βέβαια να αφήσει στο πόδι της, μάλλον εξ όσων άκουσα, δεν θέλω να σας κατηγορήσω κύριε Λοβέρδο, μάλλον ως συνήγορο υπεράσπιση του κύριου Παπαντονίου από όσα άκουσα. Φρόντισε, τα άκουσα από το γραφείο μου, σας άκουσα με προσοχή. Σας άκουσα με προσοχή, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι ότι επέλεξε να απουσιάζει η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και την ίδια ομοίως σιωπή και απουσία επέλεξε ο κ. Μητσοτάκης. Ο οποίος βεβαίως, αλίμονο, δεν υπήρχε πτήση να μιλήσει το πρωί και να φύγει αργότερα, αν έπρεπε να είναι στη Μάλτα. Είναι πολιτική επιλογή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Και είναι πολιτική επιλογή η οποία δίνει την ευκαιρία στον ελληνικό λαό να βγάλει τα συμπεράσματά του και για την αμηχανία σας και για τη σιωπή σας και για τη φυγομαχία σας. Παρατήρηση δεύτερη. Δυστυχώς, με βάση αυτά που ορίζει το Σύνταγμα, το αδίκημα της απιστίας σε βάρος του δημοσίου για τον κύριο Παπαντονίου έχει παραγραφεί από το μακρινό 2006, δηλαδή εδώ και 11 χρόνια. Χρειάστηκαν 14 ολόκληρα χρόνια μόνο για να ολοκληρωθεί η δικαστική διερεύνηση. Αλλά ως γνωστόν, βάσει της συνταγματικής διάταξης για την ευθύνη των υπουργών, στα 3 πρώτα χρόνια κάθε πολιτικό πρόσωπο που ενδεχομένως να έχει εμπλακεί στο συγκεκριμένο ποινικό αδίκημα της απιστίας έχει ήδη ξελασπώσει. Και συνεπώς η δικαστική διερεύνηση, εάν και εφόσον ολοκληρωθεί ποτέ, μετά τα 3 χρόνια δεν μπορεί να ακουμπήσει το ίδιο το πολιτικό πρόσωπο παρά μονάχα διάφορους παρατρεχάμενους αυτού. Πολύ βολικό, δεν ακούγεται? Και θέλω εδώ να είμαι ξεκάθαρος. Υπάρχει βαρύτατη πολιτική ευθύνη για αυτούς που πέρασαν στο Σύνταγμα της χώρας αυτήν την εκτροματική διάταξη, η οποία προσφέρει ασυλία και κάλυψη σε κάθε υπουργό που ζημιώνει το δημόσιο στο συντομότερο δυνατό διάστημα από τη διάπραξη του αδικήματος.
Και σήμερα, απολύτως υποκριτικά, όλοι δημοσίως, όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, στον δημόσιο διάλογο, όταν αναφέρονται σε αυτό το έκτρωμα, ένα έκτρωμα που είναι, θα έλεγα, ντροπή για μια ευρωπαϊκή, κατά τα άλλα, χώρα, καταθέτουν την ντροπή τους, τη διαφωνία τους και την μελλοντική υπόσχεση, πρόταση και υπόσχεση ότι θα καταργηθεί. Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το άρθρο δεν προέκυψε από παρθενογένεση. Ούτε το βρήκαμε γραμμένο στην πέτρα του Μωυσή με τις 10 εντολές. Κάπως προέκυψε. Και δεν προέκυψε, εξ όσων γνωρίζω, από τους βουλευτές και τα κόμματα που σήμερα συγκροτούν την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Προέκυψε από εσάς. Προτάθηκε από τον κύριο Βενιζέλο και ψηφίστηκε όχι από τον κύριο Βενιζέλο τον Ελευθέριο. Δεν πάμε τόσο μακριά. Προτάστηκε από άλλον Βενιζέλο, τον οποίο ο κύριος Λοβέρδος, όπως το λέμε, το όνομά του εξανίσταται. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ψηφίστηκε από 268 βουλευτές αυτή εδώ την αίθουσα με τους ψήφους του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας. Με τις ψήφους του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας. Με ευρύτατη συνένεση, κυρία Μπακογιάννη, με ευρύτατη συνένεση. Ευρύτατη συνένεση που σας αρέσει ιδιαίτερα. Και μάλιστα μια εποχή που ακόμα η ταύτιση των δύο κομμάτων μεγάλων τότε, των κομμάτων σας, δεν ήταν και τόσο εύκολη. Αλλά εκεί τα βρήκατε. Και προφανώς δεν επρόκειτο περί λάθους. Είναι η θεσμική σας συνεισφορά σε αυτόν τον τόπο. Η συνταγματική σας ασπίδα, προκειμένου να έχετε την ευκαιρία να ξελασπώνετε χωρίς να χρειαστεί να καταβάλλετε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τι δεν καλύπτει όμως αυτή η συνταγματική ασπίδα που προστατεύει εδώ και πολλά χρόνια τη διαπλοκή? Ένα πράγμα δεν καλύπτει. Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τι δεν καλύπτει η παραγραφή που θεσμοθετήσατε στο Σύνταγμα? Το να έχει πάρει ένας υπουργός λεφτά, να τα έχει βάλει στην τσέπη του και να μην έχει φροντίσει με τρόπο μεθοδικό να συγκαλυφθούν τα ίχνη αυτών των χρημάτων. Με δύο λόγια, δύο περιπτώσεις δεν καλύπτει, για να είμαστε ειλικρινείς μεταξύ μας. Ή να είναι αλαζόνας ή ερασιτέχνης. Βέβαια, εξ όσων γνωρίζουμε από εσάς που περάσατε από υπουργικά έδρανα, ερασιτεχνισμό σε τέτοια πράγματα δεν επιδείξατε. Αλαζονία πολλές φορές. Αν λοιπόν ο οποιοσδήποτε υπουργός είχε φροντίσει να καλύψει τα ίχνη αυτού του χρήματος σε σχέση με τις ποινικές του ευθύνες, σήμερα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αν μπορέσει δε να αποδείξει ότι έβαλε αυτά τα χρήματα σε σακούλες και τα πήγε στο κόμμα, στα ταμεία του κόμματος, χωρίς να κρατήσει ούτε μισό ευρώ, επίσης απαλλάσσεται. Και η διερεύνηση σταματά. Και δεν το λέω τυχαία αυτό, το λέω διότι αφορά και την περίπτωση Siemens, που είναι μια τέτοια περίπτωση. Τότε λοιπόν θα με ρωτήσει κανείς καλοπροαίρετα, αφού είναι έτσι τα πράγματα, εσείς τι θέλετε τώρα την πρώτη κριτική μετά από τόσο χρόνο? Αλίμονο, κυρία Βούλτεψη, αυτό είναι. Κυρία Βούλτεψη, κυρία Βούλτεψη, σας παρακαλώ μην το επαναλάβετε. Θα απαντήσω λοιπόν με ευθύτητα, κυρία Βούλτευση, μιας και αναρωτιέστε. Είναι τρεις οι λόγοι για τους οποίους αποφασίσαμε την προανακριτική επιτροπή με τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Ο πρώτος λόγος είναι ότι για μας το να πέσει άπλετο φως σε όλες τις υποθέσεις που συγκροτούν το ΠΑΣ της λαϊλασίας του δημόσιου πλούτου και κατ' επέκταση της χρεοκοπίας της χώρας αποτελεί ηθική υποχρέωση αλλά και πολιτική μας δέσμευση απέναντι στον ελληνικό λαό. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι ο εν λόγω υπουργός, όπως και άλλες περιπτώσεις που πιθανόν να ακολουθήσουν, γιατί δεν θα σταματήσουμε εδώ, δεν ανήκει στην κατηγορία των αλαζόνων, όπως για παράδειγμα ο κ. Σοχατζόπουλος,
ο οποίος καταδικάστηκε όχι για το αδίκημα της απιστίας, θυμίζω, ούτε γιατί με μεγάλη γενναιότητα καταλάβατε ότι δεν επρόκειτο για αριθμός τηλεφώνου αλλά για τραπεζικός λογαριασμός. Δεν καταδικάστηκε ο κ. Χατζόπουλος για την απιστία, αλλά για ξέπλυμα χρήματος αργότερα. Και ο τρίτος λόγος είναι γιατί ψάχνοντας όλο και κάτι βρίσκει κανείς. Μπορεί για παράδειγμα, λέω εγώ, να ξεκινήσει να ψάχνει κανείς για τα εξοπλιστικά και πέραν των αυτονόητων που αναμένεται να βρει εκεί, να βρει και άλλα πράγματα. Να προκύψουν ενδεχομένως μίζες από την περίοδο του χρηματιστηρίου. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Γιατί ξέρετε, ουδέν κρυπτώνει υπό τον ήλιον, αρκεί να αποφασίσουμε κάποιες υποθέσεις να τις ξεκουκουλώσουμε και να τις δει λιγάκι ο ήλιος. Αν τις δει ο ήλιος, να μείνετε βέβαιοι ότι ουδέν κρυπτώνει. Και σε κάθε περίπτωση εμείς αυτό θα κάνουμε. Θα τις ξεκουκουλώσουμε αυτές τις υποθέσεις. Και μια, επιτρέψτε μου τελευταία παρατήρηση, τρίτη που υποσχέθηκα, τρεις παρατηρήσεις. Όσοι λένε, γιατί το έχω ακούσει τελευταίες μέρες, ότι αποφασίζουμε την προανακριτική για λόγους εντυπωσιασμού, θα το πω ευθέως, λένε ανοησίες. Γιατί? Γιατί η αλήθεια είναι, δυστυχώς, αλλά είναι η αλήθεια, ότι κανείς σήμερα δεν εντυπωσιάζεται, και λέω πάλι δυστυχώς, από τέτοιου είδους αποκαλύψεις. Εκατομμύρια μίζες από εξοπλιστικά, σου λέει και τι έγινε, σιγά το σοβαρό. Ίσα που αν είμαστε και πολλοί μάγκες, μπορούμε και να μην έρθουμε στη Βουλή να τοποθετηθούμε. Όχι μόνο γιατί οι αποκαλύψεις παραπέμπουν σε υποθέσεις παλιές, ούτε επειδή τον κύριο Παπαντονίου, που έχει εντωμεταξύ φροντίσει να, έχουν φροντίσει να απομακρυνθούν από δίπλα του, πολιτικά εννοώ. Η μαγιά του εσιγά και τι έγινε, απορρέει από κάτι άλλο πιο ανησυχητικό κατά την άποψή μου. Από την ανοσία πια της κοινής γνώμης. Δεν λέμε δηλαδή και κάτι καινούριο σήμερα όταν μιλάμε για μίζες της περίοδου των κυβερνήσεων των παχιών αγελάδων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα της περίοδου της διακυβέρνησης του κ. Σημίτη. Δεν είναι πρωτάκουστα αυτά που λέμε. Είχαν γραφτεί από τότε, η κοινωνία βοούσε, οι ιστορίες για μίζες και δημόσιο χρήμα που άλλαζε χέρια σε δευτερόλεπτα ήταν μέρος της καθημερινότητας, όχι μόνο στα εξοπλιστικά, αλλά και στα δημόσια έργα, σε δρόμους που στήχησαν 4 και 5 φορές το πραγματικό τους κόστος, στα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων που δαπανήθηκαν για να κρατήσουν τότε ψηλά τη φούσκα, τη χρηματιστηριακή και τα παιχνίδια που παίζονταν εκεί, στην απίστευτη ρεμούλα των Ολυμπιακών έργων, στο τραπεζικό χρήμα που πλούτησε χωρίς εγγύησεις τους βαρώνους των μέσων μαζικής ενημέρωσης, στη σκανδαλώδη φοροδιαφυγή των οικονομικά ισχυρών, στα δομημένα ομόλογα, για να μην λέτε ότι δεν θυμάμαι και τα επόμενα, στα δομημένα ομόλογα που ζημίωσαν με τεράστια ποσά τα αποθεματικά των ταμείων, στην προσπάθεια να συγκαλυφθούν και να κουκουλωθούν οι λίστες του μαύρου χρήματος, από τις οποίες προκύπτουν σαφείς ενδείξεις λαϊλασίας του δημόσιου πλούτου, στα δάνεια, να μην ξεχνιόμαστε, στα θαλασσοδάνεια των δύο πρώην μεγάλων κομμάτων που ξεπλήθηκαν ποινικά με επέσχυντες τροπολογίες τελευταία στιγμή στη Βουλή, πάλι με ευρύτερες κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, όπως και το άρθρο που αφορά την ευθύνη των Υπουργών. Άλλη μια μεγάλη θεσμική σας συνεισφορά ήταν αυτή, στον τόπο. Τροπολογία που ξέπλυνε τις ποινικές ευθύνες για τα δάνεια των δύο μεγάλων κομμάτων. Και θέλω σε αυτό το σημείο να πω το εξής. Χρωστάτε τα δύο κόμματα, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, που κυβερνήσατε τη χώρα μέχρι το 2015, πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ στη θαλασσοδάνεια. Και μιας και μου είπατε ότι απουσιάσει ο κύριος Μητσοτάκης, λέει, επειδή πήγε στη Μάλτα να συναντήσει ομοειδάτες του Ευρωπαίους πολιτικούς ηγέτες. Δεν αφορά μόνο τον κύριο Μητσοτάκη αυτό, αφορά ενδεχομένως και την κυρία Γεννηματά, όλους τους εκπροσώπους των δύο κομμάτων
που πηγαίνουν στο εξωτερικό και συναντούν Ευρωπαίους ηγέτες ημί, οι οποίοι γνωρίζουν τι συνέβη τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Γνωρίζουν. Έχουν εικόνα το τι συνέβη τόσα χρόνια στην Ελλάδα. Αλήθεια, το ερώτημα είναι πώς πάτε και τους αντικρίζετε και συζητάτε μαζί τους ότι το συμφέρον της Ελλάδας είναι να ξανάρθετε εσείς τα πράγματα. Απορώ. Νομίζετε ότι δεν ξέρουν ποιοι είστε και τι κάνατε στα κόμματά σας τόσα χρόνια? Ή παριστάνετε τους καινούριους στην πολιτική ζωή του τόπου? Ότι δηλαδή όταν αυτά συνέβαιναν εδώ, η Siemens, τα εξοπλιστικά, το μεγάλο σκάνδαλο στην υγεία, τότε εσείς ήσασταν κάπου αλλού. Διαβάζατε. Θέλω λοιπόν να είμαι ξεκάθαρος, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η σημερινή σας ψήφος υπέρ της Εξεταστικής Επιτροπής, καλοδεχούμενη μεν, δεν σας ξεπλένει δε. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να παριστάνει την αθώα σε σχέση με τον κύριο Παπαντονίου. Μπορεί το μισό Πασόκ να ισχυρίζεται ότι η εποχή που είχε πολιτική σχέση με τον κύριο Παπαντονίου είναι πολύ παλιά, το άλλο μισό για τον κύριο Λοβέρδου σήμερα να επιχειρεί με δικονομικά τερτύπια και επιχειρήματα να τον ξεπλύνει. Σε κάθε περίπτωση όμως ένα πράγμα δεν ξεπλένεται εύκολα. Η στάση που κρατήσατε όλα αυτά τα χρόνια, την οποία κρίνει ο ελληνικός λαός. Γιατί το μεγαλύτερο έγκλημα των κομμάτων σας, των κομμάτων που κυβέρνησαν μέχρι το 2015, δεν είναι τόσο τα πιθανά ποινικά αδικήματα των υπουργών σας που θα διερευνηθούν και σε αυτή την επιτροπή. Το μεγαλύτερο έγκλημα είναι η τοξικότητα με την οποία διαποτίσατε την ελληνική κοινωνία. Ώστε κάθε υπόθεση ρεμούλας και αδιαφάνειας να γίνεται πλέον ανεκτή με απάθεια. Το μεγαλύτερο έγκλημα που κάνατε είναι ότι δημιουργήσατε ένα δεδομένο, ένα καθεστώς του «έλα μωρέ, όλοι το ίδιο πάνω κάτω, όλοι το ίδιο κλέφτες είναι». Το έγκλημα είναι ότι με αυτόν τον τρόπο υποβιβάσατε και εξευτελίσατε, θα έλεγα, την αξιοπρέπεια ολόκληρου του πολιτικού συστήματος. Και αυτό δεν είναι μόνο ανήθικο, είναι επικίνδυνο για την ίδια τη δημοκρατία. Και αντί για μια θαραλέα αυτοκριτική για όλα αυτά που συνέβησαν αυτήν την 20ετία, είχατε το θράσος, όταν μάλιστα η χώρα βρέθηκε σε μεγάλη περιδίνηση εξαιτίας και των δικών σας ενεργειών, του μοντέλου της ανάπτυξης, της ρεμούλας, της διαπλοκής που οδηγηθήκαμε στην κατάσταση της κρεοκοπίας, είχατε το θράσος τότε, αντί για αυτοκριτική, να κουνάτε το δάκτυλο, λέγοντας λίγο πολύ στους Έλληνες πολίτες ότι είναι αυτοί οι υπεύθυνοι για την κρεοκοπία. Διότι στην καλύτερη περίπτωση τα φάγατε μαζί. Διότι αυτό υπόθηκε. Και ότι πρέπει οι Έλληνες πολίτες να νιώθουν ένοχοι, γιατί τις εποχές που γινόταν αυτό το μεγάλο πάρτι έμεναν απαθείς και εξαπατημένοι να εμπιστεύονται σε εσάς την διακυβέρνηση της χώρας, εναλλασσόμενοι τότε στην εξουσία. Αλλά όταν η συζήτηση επισέρχεται σε λεπτομέρειες, δεν σας μένει τίποτα άλλο από το να επινοείτε διαδικαστικά κολλήματα και να πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Το λέω αυτό γιατί ο κ. Παπαντονίου μπορεί σήμερα να φαίνεται, παρά τις προσπάθειες του να ταυτιστεί απολύτως με το σημερινό Πασόκ, τις οποίες ενίσχυσε η τοποθέτηση του κ. Λοβέρδου σήμερα, μπορεί λοιπόν να φαίνεται ακάλυπτος πολιτικά. Μπορεί ό,τι προκύψει εις βάρος του από τη συγκεκριμένη εξεταστική να βαρύνει τον ίδιο και όχι το κόμμα του ή το σύστημα πολύ περισσότερο που επέβαλε αυτό το μοντέλο διακυβέρνησης και τη δυνατότητα να γίνεται ρεμούλα στα εξοπλιστικά προγράμματα. Αλλά εγώ ένα πράγμα θέλω να πω κλείνοντας τη σημερινή συζήτηση. Όσο έχουμε εμείς την πλειοψηφία σε αυτή τη Βουλή και θα την έχουμε, σας διαβεβαιώνω, για πολλά ακόμη χρόνια, δεν πρόκειται να αφήσουμε τίποτα από όλα αυτά να πέσει κάτω. Όλες οι υποθέσεις διαφθοράς θα φτάσουν μέχρι τέλους.
Να ξέρετε και κάτι ακόμα. Η μάχη για τη διαφάνεια δεν σταματάει εκεί. Υπάρχουν και άλλες υποθέσεις προς διερεύνηση. Και σε ό,τι αφορά την υπόθεση της Νοβάρτης και συνολικά θα έλεγα τις υποθέσεις που αφορούν το πάρτι στο χώρο της υγείας, μία εξ αυτών διαβιβάστηκε ως δικογραφία πρόσφατα στη Βουλή και αφορά στελέχη υπουργούς της προηγούμενης κυβέρνησης, έχω την αίσθηση ότι κατά τη συζήτηση αυτών των υποθέσεων δεν θα είστε τόσο ανέμελοι όσο παρουσιάζεται σήμερα κατά τη συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον κύριο Παντωνίου. Ούτε τόσο τζάμπα υπερασπιστές της διαφάνειας. Το λέω αυτό διότι δεν θα αργήσει πολύ αυτή η ώρα. Έχω την αίσθηση ότι την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση και δεν θα αρχίσει και η ώρα που θα διερευνηθούν σε βάθος αυτές οι υποθέσεις. Και πραγματικά περιμένουμε να δούμε εκεί την μεγαλοσύνη σας και την δέσμευσή σας υπέρ του δημοσίου συμφέροντος. Θέλω λοιπόν να κλείσω με το εξής. Η κυβέρνηση αυτή είναι απολύτως προσιλωμένη, κύριε Σχύρη, συνάδελφοι, στην υπόθεση της διαβάνειας. Για τον σκοπό αυτό θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας. Είτε μέσα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο το οποίο εσείς έχετε διαμορφώσει, προκειμένου να αποκαλυφθεί η αλήθεια σχετικά με το μεγάλο πάρτι που λιλάτισε τον τόπο, είτε και με θεσμικές πρωτοβουλίες, στις οποίες τα κόμματα της αντιπολίτευσης σύντομα θα κληθούν είτε θέλουν είτε δεν θέλουν να πάρουν θέση, να τοποθετηθούν. Και η συνταγματική αναθεώρηση, ο διάλογος της οποίας έχει ξεκινήσει, είναι μια τέτοια πρωτοβουλία στην οποία αναμένεται να κριθούν οι προθέσεις όλων μας. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, σήμερα καλώ το Σώμα να υπερψηφίσει την πρόταση για τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής για τις υποθέσεις των εξοπλιστικών προγραμμάτων επί Υπουργείας του κ. Παπαντονίου. Και είμαι βέβαιος ότι κατά τη διάρκεια αυτής της διερεύνησης θα ακουστούν πολλά. Και ο κόσμος που θα παρακολουθεί θα συνειδητοποιήσει. Και η αλήθεια θα βρεθεί. Και έχει σημασία να βρεθεί η αλήθεια ανεξαρτήτως του αν είναι ή όχι κάποια από τα αδικήματα παραγεγραμμένα. Και στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο δεσμευόμαστε να προβούμε και σε κάθε θεσμική πρωτοβουλία που θα διασφαλίζει τη διαφάνεια στη χώρα και θα αποκαθιστά το θεσμικό κύρος του κοινοβουλευτικού συστήματος. Γιατί αυτή είναι η δέσμευσή μας απέναντι στον ελληνικό λαό και αυτή τη δέσμευση θα την τηρήσουμε στο ακέραιο.